Κύριε Πρόεδρε, και αυτό το φρούτο το δοκιμάσαμε στους Αγίους αναγύρου και την προηγούμενη φορά. Στη λογική ότι αν παραταθεί το ωράριο όταν γίνεται η εμποροπανήγυρης και γιορτάζει ο πολιούχος της πόλης, τα μαγαζιά θα πλημμυρίσουν. Ε, τι να πούμε, πρέπει να υπάρχει και μια γνώση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ποια περιοχή μιλάμε. Μιλάμε για την περιοχή, το κέντρο, την πλατεία των Αγίων Αγύρων, μία από τις πιο υποβαθμισμένες συνοικίες, η οποία και μέσα στην κρίση ένα στα δύο μαγαζιά ήταν κλειστά, παραμένουν κλειστά. Μία περιοχή στην οποία τα προβλήματα είναι πολλά, υποβάθμιση μεγάλη, μέσα σε όλα τα άλλα και εξαιτία και της πολιτικής που εφάρμοσαν οι δημοτικές αρχές, οι προηγούμενη και η σημερινή, Αλλά και η στήριξη που δεν είχαν και από την περιφερειακή αρχή. Την προηγούμενη φορά, λοιπόν, αυτό που δοκιμάστηκε και ξαναπροτείνεται και τώρα, ο Δήμαρχο για να κάνει, α το πούμε έτσι, κάτι να δείξει ότι κάτι κάνει για την περιοχή, αντί να φτιάξει τα φώτα τη περιοχή, αντί να καθαρίσει το κέντρο τη πόλη, αντί να μαζέψει τα εγκατελειμμένα κτίρια του ΟΣΕ, τα οποία έχουν βρωμήσει την πόλη εδώ και 10 χρόνια, δεν υπάρχει σταθμό στο ΟΣΕ, αλλά μέσα στο κέντρο τη πόλη υπάρχουν βαγόνια εγκαταλελειμμένα, γραμμέ εγκαταλελειμμένε, κτίρια εγκαταλελειμμένα, δεκάδε οχήματα εγκαταλελειμμένα μέσα στο κέντρο τη πόλη όλα αυτά. Λοιπόν, για να ας το πούμε να δείξει ότι κάτι κάνει, παρατείνει το ωράριο, δηλαδή πρακτικά μέχρι τι 11-12 η ώρα, στο κέντρο των Αγίων Αναργύρων, όποιο περάσει 12 η ώρα είναι για να αρχίσει λίγο να ανατριχιάζει. Εμεί εκεί μένουμε. Λοιπόν, και αυτό τάχα μου τάχα μου θα λύσει το πρόβλημα. Όχι μόνο δεν λύνει κανένα πρόβλημα, ίσω εξυπηρετηθούν κανένα δύο-τρει τέσσερις τεσσερι μαγαζάτορε που το θέλουν αυτό. Η μεγάλη πλειοψηφία των μαγαζατόρων δεν το θέλει αυτό το πράγμα, γιατί σου λέει από το πρωί μέχρι τι 11-12 ώρα τη νύχτα, τι να κάτσουμε να κάνουμε μέσα στα μαγαζιά. Λοιπόν, δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Και επειδή χρησιμοποιείται κατά κόρον και για άλλε περιοχέ, με αυτό θα κλείσουμε. Δεν λείπουν οι ώρε για να ψωνίσει ο κόσμο, τα λεφτά λείπουν, αλλά λείπουν και ορισμένες ουσιαστικές παρεμβάσεις ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές που πραγματικά θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την περιοχή. Με αυτή τη λογική εμείς θα το καταψηφίσουμε.